κλείνει τα νοσοκομεία της Αττικής Βουλιάς. Τα στοιχεία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Συνεχής και ακατάπαστος είναι ο αγώνας που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές. Από το Τζάνιο τα νέα δεν είναι καθόλου καλά. Η εφημερία έχει ξεκινήσει στις 8 και ήδη έχουμε 5 εισαγωγές περιστατικών COVID, με τις κλίνες ΜΕΘ να είναι κατηλημένες και να υπάρχουν και άτομα διασωληνωμένα εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Το καλό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν διαθέσιμες 40 απλές κλίνες για να μπορέσει να βγει η εφημερία. Αντίστοιχος αριθμός απλών κλίνων έχουμε διαθέσιμες έχουμε και στο Γεννηματάς που ξεκινάει την εφημερία του στις 2.30 το μεσημέρι. Ωστόσο και εκεί οι ΜΕΘ έχουν 100% πληρότητα και 10 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι με πρόχειρους αναπνευστήρες. Είναι το μεγάλο αγκάθι αυτό, οι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, να σου πω ότι δραματικοί είναι οι αριθμοί και από τις χθεσινές εφημερίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας είχαμε 63 εισαγωγές χθες και 13 ασθενείς διασωληνωμένοι παραμένουν, βρίσκονται σε λίστα αναμονής για κρεβάτι μονάδας εντατικής θεραπείας. Ενώ και στο Λαϊκό ένας ασθενής βρίσκεται διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και οι χθεσινές εισαγωγές ήταν 38, Λίνα.